βλέπετε μπροστά σας. Είναι διαφορετικού μεγέθους από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα, γιατί είναι από την Αφρική. Λογικό μου ακούγεται. Να τον πιάσω. Ναι. Είναι σαλιγκάρι. Είναι σαλιγκάρι κανονικό. Δεν το περίμενα κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Μπορώ να το δω, να το νιώσω. Ναι. Στα αγγλικά αυτό η βλένα λέγεται μουτσίνι. Μουτσίνι. Άκου τώρα πως βγαίνουν τα επίθετα. Για πες. Διαηβία και αυτό. Δεν τρέπεται λίγο. Θέλω να μου βάλεις λίγο μπουτσίνι πάνω μου. Οπωσδήποτε. Είναι κρύο πολύ ωραίο και γλυστερό. Ξάπλωσε λίγο, Ιωάννα μου, γιατί αυτό είναι 16% στα που σου έχουμε βάλει. Έτσι θα το κουνάει. Παιδιά, το νιώθω λίγο-λίγο να μου κάνει παιχνίδι. Άσε να βρω ένα πιο μεγάλο, περίμενε. Πού να το βάλεις. Πιστεύω να είναι πονηρούλικα. Είναι λίγο πονηρούλικα και είναι λίγο τεράστια. Γιατί είναι τόσο μεγάλα. Από πού είναι αυτά και είναι τόσο μεγάλα? Είναι αφρικάνικα γιγάντια. Α, τα αφρικάνικα είναι τα μεγαλύτερα. Ναι. Ωραία. Τι είναι αυτό, δεν πιστεύω καθόλου. Πάει όπου θέλει η Ναταλία. Όχι όπου θες εσύ, ούτε όπου θέλω εγώ. Όπου νιώθει ανάγκη να κάνει τι, να περπατήσει, ας πούμε, να γνωρίσει το κορμπάκι μου πόντο-πόντο που λένε. Μπορώ να κάνω εμετό επάνω στη μούρη σας με αυτό που είπατε. Εδώ αυτό έχει αφήσει μια πολύ πηχτή βλένη, να τη το βάλω κάπου. Δεν ξέρω. Μια χαρά ακούστη. Μάρτζι μου, για έλα και εσύ στο θέμα το χρηστικό, το γυναικείο, να στο βάλω κάπου. Μη σας το βάλει και πουθενά αλλού. Κάνουν τη δουλειά τους και μετά πάνε σπίτι τους. Συγγνώμη. Ναι. Σπίτι μου, σπίτι σου και κάπου αλλού. Σταμάτα! Εντάξει, σταματάω.